Μια νέα καθημερινή δραματική σειρά με τίτλο «Ήλιος» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα με το νέο πρόγραμμα του Αντένα το Σεπτέμβριο. Το κανάλι του Αμαρουσίου θα εντάξει στο πρόγραμμά του ένα νέο δραματικό σύριαλ που αναμένεται να συναρπάσει τους τηλεθεατές με την ιστορία του και θα προβάλλεται καθημερινά στην απογευματινή ζώνη του σταθμού. Το τρίλερ προβάλλεται εδώ και μερικές μέρες, προκαλώντας ιδιαίτερη χαρά στους τηλεθεατές της Καβάλας, καθώς είναι γυρισμένο στην πόλη μας. Στο τρίλερ φαίνεται μια κοπέλα να οδηγά αυτοκίνητο στους δρόμους της Καβάλας, ενώ εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες ντρόουν πάνω από τις καμάρες. Στο τέλος του τρίλερ ξεπροβάλλει ο τίτλος της σειράς πίσω από τα γραφικά τείχη του κάστρου. Αυτά που γνωρίζουμε για την ώρα είναι τη συμμετοχή των ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους ο Γιώργος Καραμίχος, η Ευγενία Δημητροπούλου, ο Αντίνος Σαλμπάνης, η Ντόρα Μακρυγιάννη, ο Μάριος Αθανασίου, η Αναστασία Στυλιανίδη, ο Ακίνδυνος Γκίκας, ο Νίκος Αρβανίτης και η Αγλαία Παπά, με την υπόθεση της σειράς να αναφέρεται σε μια κοπέλα η οποία αποφασίζει ύστερα από πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψει μαζί με το γιο της, ο οποίος έχει προβλήματα συμπεριφοράς, στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε, με το τρέιλερ να υπονοεί ότι ίσως αυτή να είναι η Καβάλα. Φτάνοντας εκεί, η ίδια προσπαθεί με κάθε τρόπο να επανασυνδεθεί με τους ανθρώπους που ήταν κοντά. Σε αυτή της όμως την προσπάθεια βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν φόνο. Τα γυρίσματα της σειράς έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 10 Αυγούστου, ενώ πολύ πιθανόν είναι μερικά από αυτά να γυριστούν και στην Καβάλα.